Ήταν μεγάλη μου χαρά να έρθουμε εδώ ως Μέρα 25 να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τον μπλόκο των αγροτών στο Άργος Αριστικού. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι διαδηλώσεις δεν μόνο υπονόμευση δεν είναι, είναι μια επένδυση στο μέλλον της χώρας. Γιατί το επισυστικό πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται από το τεράστιο κόστος της ενέργειας, του ντίζελ, των λιπασμάτων, οδηγεί στην εξαφάνιση την αγροτική παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που το εμπορικό μας ισοζύγιο πηγαίνει στο βαθύ κόκκινο, ιδίως στα ζητήματα των αγροτικών προϊόντων, των βασικών αναγκών. Η χώρα αυτή δεν μπορεί, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί και όσο αφορά τον επισυτισμό. Εάν δεν καταργήσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, αν δεν τους δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, δεν θα μπορεί αυτή η χώρα να αναπαράγεται. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλου του Μέρα 25 για τον αγώνα που κάνετε και εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας εδώ. Ευχόμαστε να είναι δημιουργική και παραγωγική η συνάντηση που κάναμε και να μεταφέρετε κάτω τα μηνύματα των αγροτών της Καστοριάς, της Ακριτικής Καστοριάς, να τα στηρίξετε και να τα πείτε στα μέσα ενημέρωσης, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Να είστε καλά. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε.